Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Έχουμε πολλά παράπονα από τηλεθεατές ότι μιλάμε όλοι μαζί και δεν καταλαβαίνουν κανέναν. Παρακαλώ να το σεβαστούμε αυτό στη συνέχεια. Πρόεδρε. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στην υλική ευθύνη καταρχήν των μέσων επικοινωνίας, των mainstream για να μην παρεξηγηθώ και βεβαίως κυρίως των ραδιοτηλεοπτικών. Τα μίντια ευθύνονται για την επιβάρηση της χώρας με το χρέος και το έλλειμμα. Και ευθύνονται με τους εξής τρόπους. Ευθύνονται πρώτον για τα δάνεια τα οποία παίρνουν και δεν τα επιστρέφουν. Ευθύνονται για τις ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβάλλουν και τις πληρώνει το κράτος. Και ευθύνονται και για φοροδιαφυγή. Ακούστε τώρα μερικά στοιχεία. Το 2010, λοιπόν, οι δανειακές υποχρεώσεις των μέσων επικοινωνίας αυτών, των μεγάλων ομίλων, ήταν 2 δισεκατομμύρια, 520 εκατομμύρια, χωρίς να υπολογίζουμε, γιατί δεν είχαμε, αφορούν το 10, ένα κανάλι αρκετά μεγάλο. Το 2009, 1,5. Το 2008, 1,800. Το 2011, οι δανειακές τους υποχρεώσεις έφταναν τα 3,2 δις ευρώ. Υπολογίστε λοιπόν εσείς τώρα πόσο ποσοστό του χρέους είναι αυτό. Το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι... Αυτό δεν είναι χρέος δημόσιο, είναι προς τις τράπεζες. Να σας εξηγήσω, κύριε Καζόπουλο. Ποια είναι από την οποία μας δίνετε τα στοιχεία? Τα πρώτα στοιχεία έρχονται από τον συνάδελφό μου, τον Νίκο Τολέανδρο, που είναι δημοσιευμένο στο βιβλίο «Η κρίση και τα μνημεία» που σας έδωσα πριν από λίγο. Τα δεύτερα στοιχεία που αφορούν το 2011, από ένα άρθρο του Σωτήρη του Μανιάτη στην Εφημερίδα των Συντακτών. Μάλιστα. Ακούστε τώρα, το πιο σημαντικό ίσως δεν είναι αυτό, ότι υπάρχουν τρεις όμιλοι, ΜΜΕ, που σύμφωνα με τους νόμους του κράτους θα έπρεπε να έχουν κλείσει, διότι τα ίδια τους κεφάλαια δεν ξεπερνούν το 10% το οποίο λέει ο νόμος και σύμφωνα με τον νόμο. Εάν μια επιχείρηση έχει ίδια κεφάλαια κάτω από 10%, θα πρέπει να κλείσει. Η ελληνική κυβέρνηση ποτέ δεν έκλεισε μια επιχείρηση ΜΜΕ που έχει ίδια κεφάλαια κάτω από 10%, όπως κάνει με άλλες επιχειρήσεις. Ευτυχώς. Εδώ πάντως έχουμε βεβαίως και τα στοιχεία που αφορούν τα επιμέρους ΜΜΕ, γιατί πάντως, αυτά που σας είπα είναι συγκεντρωτικά. Ευτυχώς. Πάμε τώρα. Γιατί τα ΜΜΕ δεν είναι μια συνήθις επιχείρηση. Πάμε τώρα. Στις ασφαλιστικές εισφορές. Σύμφωνα λοιπόν με την αναφορά του Υπουργού Εργασίας στη Βουλή των Ελλήνων, μόνο για ασφαλιστικές εισφορές και μόνο οι ιδιωτικοί σταθμοί όφυλαν στο ελληνικό κράτος 41 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο. Ποια περίοδο είπατε, κύριε Καθηγητή? Το 2011 δεν απαντώ. Μόνο σε μία χρονιά αυτό το. Να σας πω και κάτι ακόμα. Τα ιδιωτικά μέσα, τα ιδιωτικά ΜΜΕ, τα ιδιωτική τηλεοπτική σταθμή και τα ραδιόφωνα. Από το 95 και μετά, ξέρετε ότι λειτουργούν με παράνομες άδειες. Θα το προσπεράσω αυτό και θα πω κάτι άλλο. Όμως, για τη χρήση των συχνοτήτων... Οι τράπεζες γιατί συνέχιζαν να δανειοδοτούν, ενώ η εικόνα ήταν αυτή που περιγράφει. Ακούστε, για τη χρήση των συχνοτήτων πρέπει να καταβάλουν στο ελληνικό δημόσιο κάποια χρήματα. Το ύψος λοιπόν αυτού του ποσού από το 95 μέχρι πέρυσι ήταν 500 εκατομμύρια ευρώ. Σας θυμίζω ότι για 200 εκατομμύρια ευρώ έγιναν περικοπές στις συντάξεις των συνταξιούχων. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι η υλική συμβολή των ελληνικών μέσων, των mainstream μέσων, στη δημιουργία του χρέους. Έχουν ευθύνη οικονομική για το χρέος. Μάλιστα. Παρά τα αυτά συνεχίζουν, όπως ξέρετε, να δανειοδοτούνται, βεβαίως, όπως σας είπα, με υποθήκες οι οποίες είναι γελίες. Τώρα, πάμε λοιπόν στην κάλυψη, η οποία είναι πιο σημαντική. Εδώ έχω πάρα πολλά στοιχεία, γιατί παρακολουθώ εγώ και οι συνεργάτες μου στο Πανεπιστήμιο την κάλυψη της κρίσης και από τα ελληνικά. Λέτε ότι είναι γελίες οι υποθήκες, γιατί δεν υπολογίζετε τις πολιτικές υποθήκες. Ναι, προφανώς. Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Παρακολουθούμε λοιπόν πώς καλύπτουν την ελληνική κρίση και τα ελληνικά μέσα και τα ευρωπαϊκά, πρέπει να σας πω. Και το κάνουμε αυτό από το 2009. Ανελιπώς. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, θα σας πω γενικευμένες παρατηρήσεις, γενικές παρατηρήσεις. Λοιπόν. Τρία είναι τα βασικά σημεία στην κάλυψη της κρίσης. Πρώτον, αν είναι μια κρίση ευρωπαϊκή ή είναι κρίση εθνικών οικονομιών, της ελληνικής, της ισπανικής, της πορτογαλικής. Δεύτερον, ποιες είναι οι αιτίες της κρίσης. Και τρίτον, ποια είναι η στρατηγική αντιμετώπιση. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι άλλο. Ότι το πολιτικό σύστημα και τα μέσα επικοινωνίας έχουν κατορθώσει να επιβάλλουν τον όρο κρίση για να αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή που συμβαίνει.
Έχετε σκεφτεί ότι η λέξη κρίση, όρος κρίση δεν σημαίνει τίποτα. Όρος κρίση σημαίνει απλώς μία αλλαγή. Όταν λες κρίση, σαν να λες έχει καιρό. Χωρίς να προσδιορίζεις αν έχει χιόνι, αν θα χιονίσει, αν θα βρέξει, οτιδήποτε άλλο. Η λέξη κρίση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Αν δεν προσδιορίσεις την ουσία αυτής της αλλαγής, δεν λες τίποτα. Ποια είναι η ουσία της αλλαγής? Η ουσία της αλλαγής είναι η μεταφορά τεράστιων πόρων από τα χέρια της κοινωνίας, από τα χέρια των εργαζομένων, να προτιμάτε, σε ιδιωτικά χέρια. Αυτή είναι η ουσία. Είναι δηλαδή μια διαδικασία εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων. Και στο πλαίσιο αυτό εξυπηρετούνται και τα ιδιωτικά κανάλια μέσω του δανεισμού, γενικά τα μέσα επικοινωνίας, αλλά σε αυτό το πλαίσιο περιορίζεται, συρρυκνώνεται ή και στραγγαλίζεται η δημόσια ραδιοτηλεόραση, και δεν εννοώ τη δική του κυρίου Καψή. Η δημόσια τηλεόραση ως αγαθό. Και αυτό έχει μία παράμετρο και ιδεολογική, πολιτική, δηλαδή να ελεγχθεί τι λέει αυτό το πράγμα που λέγεται δημόσια τηλεόραση, αλλά και οικονομική με τη μεταφορά πόρων. Ακούστε τώρα λοιπόν. Πρέπει να κλείσετε. Ναι, και τελειώνω. Λοιπόν, και στα τρία αυτά, εδώ είναι στα τρία αυτά σημεία, όχι ακαδημαϊκή, στις αιτίες, στο πού είναι η κρίση και ποια είναι η στρατηγική, και στα τρία αυτά σημεία, τα ελληνικά μέσα μαζικής επικοινωνίας έχουν αποδεχθεί περισσότερο και από το πολιτικό σύστημα τη λογική της Τρόικας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν αξιοπιστία. Μην ψάχνετε άλλο. Ο κύριος Φίλης. Ναι. Εδώ υπάρχει κοινή συνείδηση και στο τραπέζι αλλά και στην έρευνα ότι τα μέσα ενημέρωσης καταραίουν μαζί με το πολιτικό σύστημα, γιατί είναι μέρος του πολιτικού συστήματος. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι τα αντιμετωπίζει ο κόσμος. Την εποχή της αλής του μνήμης ισχυρής Ελλάδας, τα μέσα ενημέρωσης πλούτιζαν, αύξαναν την υλική τους δύναμη μαζί με τη συμβολική και την ιδεολογική τους δύναμη, κάνοντας παιχνίδια στο χρηματιστήριο. Δεν θα υπήρχε αυτή η φούσα του χρηματιστηρίου. Θα διαφωνήσω μαζί σας. Να ολοκληρώσω και θα μιλήσω. Όχι, πριν ολοκληρώσετε. Δεν πλούτιζαν τα μέσα ενημέρωσης. Πλούτιζαν οι μέτοχοι τους. Ναι, βεβαίως, οι ιδιοκτήτες. Με αυτούς μιλάμε. Διαφορά μεγάλη. Ναι, πολύ σωστό. Και μερικοί μεγαλοδημοσιογράφοι. Οι ιδιοκτήτες και μερικοί μεγαλοδημοσιογράφοι πλούτιζαν. Αυτό είναι αλήθεια. Οι οποίοι έπαιζαν με μετοχές, εννοείται. Οι οποίοι παίρναν μέρη μέσα εισαγωγικά ή παίζαν και ήδη με πληροφορίες. Ήταν μέρος της κρίσης στο χρηματιστήριο τα μίντια. Παίξανε παιχνίδι χειραγώγησης κοινής γνώμης. Βγάλαν χρήματα, ανομαζόματα, διαβολοσκορπήματα βεβαίως, γιατί μετά ήρθαν οι άλλες εποχές. Την εποχή της κρίσης τώρα είναι λογικό ο κόσμος, ο πολίτης, να αντιλαμβάνεται ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και με ευθύνη αυτών που εξοράιζαν την πραγματικότητα μέχρι τη στιγμή της κρίσης. Και ανοίγουν ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, διαβάζουν εφημερίδες οι πολίτες και βλέπουν ότι είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για την κρίση. Όλοι μαζί τα φάγαμε. Κάθε πολίτης που κινητοποιούνταν, κάθε κοινωνική ομάδα δημιουργείται από τα μέσα ενημέρωσης ένα κλίμα κοινωνικού αυτοματισμού, ο ένας εναντίον του άλλου. Κάθε βράδυ άκουγε ο πολίτης να ενοχοποιείται, να θυματοποιείται από την τηλεόραση και από τα ραδιόφωνα και σου λέει τι γίνεται εδώ. Άρα δεν είναι, θα έλεγε κανένας, μια άδικη κριτική του πολίτη προς τα μέσα ενημέρωσης. Είναι μια βιωμένη δίκαιη πραγματικότητα. Το σημαντικό επίσης είναι ότι αυτή την κρίση αξιοπιστίας των μίντια που επαναλαμβάνω είναι ένα και το αυτό με το κυρίαρχο και καταραίων πολιτικό σύστημα, τα συστημικά μίντια. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ο πολίτης βλέπει ότι το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης, που κατά κάποιο τρόπο το εκπροσωπούσε, ας πούμε, κατά πιο κατά λιγότερο χειραγωγικό τρόπο η δημόσια τηλεόραση, ή θα μπορούσε σε ένα άλλο πλαίσιο, δέχεται ένα μεγάλο πλήγμα. Δεν θέλω να πω κάτι προσωπικά για τον κύριο Καψή. Παλιός συνάδελφος είναι. Αλλά είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να έχουμε υφυπουργό για τη δημόσια τηλεόραση. Και είναι παγκόσμια πρωτοτυπία η οποία δυστυχώς δεν περιποιεί τιμή για τη χώρα μας και το δημοκρατικό πολίτευμα. Γι' αυτό έχω πει ότι θα παραιτηθώ έτσι. Σημασία ότι αναλάβατε ένα ρόλο. Μόλις στηθεί σε ένα μήνα η δημόσια τηλεόραση, θα παραιτηθώ. Αυτό το έχω πει. Για να γίνει την πρώτη βουλευτή προφανώς. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό, είναι, αυτό δεν είναι. Αλλά λέω άλλο μας. Ξέρω ότι το έχω πει πολύ πριν. Κύριε το έχω πει από την πρώτη μέρα που βγήκε. Επαναλαμβάνω. Αυτό ήταν ένα ρόλο που είναι. Κύριε Φίλη, που δεν σας τιμά. Κύριε Καψή. Δεν θέλω να μιλήσουμε προσωπικά τώρα. Αλλά εσείς μιλάτε προσωπικά. Λέω λοιπόν ότι το ότι υπάρχει υφυπουργός δημόσιας τηλεόρασης είναι λίγο εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου αυτός ο θεσμός. Όπως επίσης το ότι δεν έχουμε ραδιοτηλεόραση δημόσια ή έχουμε αυτό το πράγμα που βλέπουμε όλοι, και αυτό είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Το λέω διότι κατά τα άλλα μας λένε ότι είμαστε άλλοι που θα έχουμε την Ελλάδα από την Ευρώπη. Έτσι βγαίνει η Ελλάδα από την Ευρώπη. Και κάτι τελευταίο.
Κοιτάξτε, η δημοσιογραφία, οι συνάδελφοι έχουν δεχθεί πολύ ισχυρό πλήγμα τα τελευταία χρόνια. Ίσως διότι η φούσκα ξεφούσκωσε απότομα, αλλά όμως την πληρώσανε οι λιγότερο προνομιούχοι. Έχουμε χιλιάδες ανθρώπους που είναι άνεργοι. Η ιστορία της ΕΡΤ είναι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι αυτών των ανθρώπων. Και πρέπει να πω, κύριε Χατζηνικολάου, θα περίμενα να είναι και κάποιος ανάμεσά μας από τα παιδιά της ΕΡΤ. Κάλεσα την κυρία Κατσίμη, τη Γενική Γραμματέα της ΕΣΥΕ. 1500 εργαζόμενοι εκεί, έχουν φορείς, εργαζόμενους, εκπροσώπους. Εμείς είμαστε λίγο εντός συστήματος. Η συζήτησή μας δεν είναι για την ΕΡΤ. Λέω ότι και έχω κάνει συζήτηση για την ΕΡΤ στην εκπομπή αυτή. Μα έχετε και αποκαλύψει πρώτος ότι θα διαλυόταν η ΕΡΤ. Ναι. Το ξέρω αυτό που λέτε. Αλλά όμως σήμερα απουσιάζει. Γιατί είναι το χαρακτηριστικό φαινόμενο και παράδειγμα της χρονιάς που πέρασε, τι σημαίνει κρίση αξιοπιστίας στο σύστημα της ενημέρωσης. Σήμερα απουσιάζει η ΕΡΤ γενικότερα. Δεν απουσιάζει μόνο από το πάνελ. Ναι. Αλλά αυτό είναι άλλο όμως θέμα. Και πάντως δεν απουσιάζει σαν θέμα από την εκπομπή. Όπως απουσιάζει και από τη δουλειά του οι μισοί δημοσιογράφοι στα ιδιωτικά μέσα, γιατί οι μισοί είναι πια άνεργοι και όσοι δουλεύουν, δουλεύουν με μισό μισθό ή απλήρωτοι επί μήνες, όπως ξέρουμε. Για πολλούς συναδέλφους. Ναι, αυτό όμως, αυτή όμως η κρίση, αυτή η κρίση 50% ανεργία δεν είναι σημαντική στον χώρο της δημοσιογραφίας. 50% είναι στην ΕΣΥΕ. Αυτό λέω. Θα ήθελα να πω και το εξής. Γιατί νομίζω ότι η συζήτηση έχει ενδιαφέρον η σημερινή. Για το θέμα των δημοσκοπήσεων. Εντάξει, το τι είναι περίπου τα μίντια, ο κόσμος το ξέρει. Αποδεικνύεται από τις δημοσκοπήσεις αλλά και τη σχέση που έχει. Απομακρύνεται, δεν τα βλέπει. Κλείνει τηλεόραση. Το δεν μπαίνει εφημερίδες είναι ένα πιο σύνδετο φαινόμενο που προϋπήρξε της κρίσης της μνημονιακής. Το ότι κλείνει τηλεόραση στις 8 και δεν βλέπει ή μουτζώνει, αυτό είναι φαινόμενο της μνημονιακής περίοδου και έχει να κάνει όχι μόνο με αυτά τα οποία σωστά ανέφερε ο κύριος Πλοιός, τα οικονομικά θέματα της κρίσης και των μίντια, αλλά το ότι έχει βιώσει πώς τα μίντια είναι τα παπαγαλάκια, οι προπαγανδιστές, οι απολογητές της πολιτικής της Τρόικας στην Ελλάδα. Είναι οι κατήγοροι εναντίον κάθε λαϊκής κινητοποίησης, είναι με λίγα λόγια ένα στοιχείο, ένα θεσμός εχθρικός προς τα λαϊκά συμφέροντα. Και δημοσκοπήσεις. Πάτε μια τελεία. Δημοσκοπήσεις. Δεν μίλησα περισσότερο από όλους. Δημοσκοπήσεις. Κοιτάξτε. Οι δημοσκοπήσεις έχουν δεν μια. Δεν είναι ανάγκη να το πετύχει. Έχουν μια αιμομυθική σχέση. Δηλαδή, δεν μπορώ να το πετύχω, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μπορώ. Οι δημοσκοπήσεις έχουν μια αιμομυκτική σχέση με τα μίντια. Δίνουν και παίρνουν. Δεν θα ήθελα να προχωρήσω σε καταγγελίες προς Θεού. Άλλη είναι η δουλειά μας εδώ. Αλλά δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, τα στοιχεία που μαζεύουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων για μια έρευνα πρέπει να είναι διαθέσιμα εις κάθεν πρώτη ζήτηση. Όχι μετά από τρεις μήνες. Υπάρχει αναγκή για μια δημοσκόπηση. Τα στοιχεία να κρατήσετε στο σύνδεσμο και την ίδια στιγμή ο ενδιαφερόμενος συλλογικός φορέας να μπορεί να κάνει τώρα έλεγχο. Δεν μπορώ να καταλάβω, αυτών. Βέβαια δεν είμαι εγώ αυτός και που θα βάλει τους κανόνες της δημοσκοπήσης, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να ανακοινώνονται αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που το 1/3 των ερωτηθέντων αρνείται να απαντήσει. Αυτό είναι η έκφραση της κρίσης. Δηλαδή αυτό δημιουργεί μια. Αυτό επιβεβαιώνει ότι οι δημοσκοπήσεις. Ότι οι δημοσκοπήσεις και αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι και αυτές μέρος του καταραίοντος πολιτικού συστήματος. Δεν έχει εμπιστοσύνη να απαντήσει ο άλλος. Θα τον παίρνουν τηλέφωνο. Και το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να θερμοδοτηθεί είναι δέσμευση ποιος παραγγέλνει τις δημοσκοπήσεις. Αυτό ότι τις παρήγγειλε το τάδε κανάλι, τάδε εφημερίδα, δεν ισχύει. Όχι για όλους, δεν ισχύει. Μην το λέτε, πάντα. Μην το λέτε. Κάποιος τις πληρώνει. Το μα τιμολόγιο, πληρώνει το κανάλι ή η εφημερίδα. Όχι. Τα τιμολόγια σε τίνο στο όνομα κόβονται. Κάτι θα ξέρετε. Περνάνε. Αν ξέρετε, πρέπει να το πείτε. Εγώ δεν θα ήθελα να προβώ σε αποκαλύψεις, αλλά επαναλαμβάνω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, όχι όλες, αλλά οι περισσότερες. Και έχουμε από αυτόν στοιχεία. Ο κύριος Κύρτσος και μετά ο κύριος Κοντογιώργης. Όλοι θα. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος η προσέγγιση των περισσότερων συνομιλητών μας. Είναι καθαρά αριστερόστροφη και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα των μίντια. Εγώ είμαι ένας μικρομεσαίος εκδότης. Έχω κάνει και διευθυντής στον Ελεύθερο Τύπο. Επομένως, έχω μία εικόνα. Θα σας πω ότι δεν υπάρχουν μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως. Εκτός ίσως από τη Βόρεια Κορέα, που να μην είναι ιδιωτικές, ισχυρές ιδιωτικές επιχειρήσεις, να μην έχουν οικονομικές εξαρτήσεις και να μην δέχονται και πολιτικές επιρροές. Δηλαδή τώρα καθόμαστε εδώ και αυτομαστιγωνόμαστε. Κρατικές τηλεοράσεις δεν υπάρχουν. Ναι, προφανώς υπάρχουν κρατικές τηλεοράσεις, ναι, και εδώ έχουμε κρατική τηλεόραση και ήταν λάθος βέβαια της κυβέρνησης που έκλεισε την προηγούμενη κρατική τηλεόραση. Αλλά επειδή εγώ επισκέπτομαι συχνά την κρατική τηλεόραση,
ακόμα και στη σημερινή της μορφή, ειδικεύεται στην κριτική στην κυβέρνηση. Επομένως, όχι, είναι τα ίδια πράγμα. Γιατί εγώ δεν δέχομαι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ελευθερία του τύπου, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Αυτό μια διεθνής έκθεση που λέει ότι είμαστε 91η κτλ. Διότι αν δεν έχουμε στην Ελλάδα ελευθερία του τύπου, τι να πούνε οι Ιταλοί που ο Μπερλουσκόνη, ο οποίος έκανε πρωθυπουργός, έχει τα τρία μεγαλύτερα ιδιωτικά κανάλια. Δηλαδή είναι το άθροισμα των τριών ελληνικών μεγάλων καναλιών. Για σκεφτείτε το αυτό. Και, τι να πούνε οι Βρετανοί. Εντάξει, θα μιλάμε μαζί, δεν έχω αντίρρηση. Έχω κάνει και στο ΚΚΕ. Λοιπόν, και τι να πούνε οι Βρετανοί, οι οποίοι τους, σε επίπεδο Μέρντοχ, υπάρχουν παρακολουθήσεις, τηλεφωνικές υποκλοπές σε βιομηχανική κλίμακα, όχι μόνο για δημοσιογραφικούς λόγους, αλλά και για λόγους εκβίασης προσωπικής διαφόρων επώνυμων του δημοσίου βίου της Μεγάλης Βρετανίας. Επομένως, αν θέλουμε να πάμε σε μια αριστερή ουτοπία που θα καταργήσουμε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στα μέσα ενημέρωσης, θα καταργήσουμε το ρόλο των τραπεζών για τις ιδιωτικές, θα πάμε στο κόμμα. Το κόμμα, επομένως, το κόμμα θα επιβάλλει μια πειθαρχία και θα παρακαλάτε να επιστρέψουμε στη σημερινή κατάσταση των μέσων ενημέρωσης. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που κάνουν κριτική στα μέσα ενημέρωσης, ας μας εξηγήσει ο διευθυντής της Αυγής γιατί η Αυγή πουλάει 1.600 φύλλα, εκ των οποίων το ένα το αγοράζω εγώ. Λοιπόν, γιατί δεν μπορείτε να ανοιχθείτε στο ευρύ κοινό και έχουμε τρελαθεί εδώ πέρα σε μια κριτική και μάλιστα προετοιμάζουμε τον κόσμο και ο καθηγητής, ο οποίος λέει να επιβληθεί ο νόμος και να κλείσουν τα μέσα ενημέρωσης, να επιβληθεί και ο νόμος στα πανεπιστήμια να δούμε πόσα θα μείνουν ανοιχτά. Διότι εδώ πέρα έχουμε πέσει. Τα πανεπιστήμια βγαίνουν ψηλά από τον κλεισμό των πανεπιστημίων. Ναι. Όχι, δεν είναι αυτό. Κύριε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή η ισοπαίδωση. Δηλαδή, έχετε ένα κλάδο που λέτε ότι έχει 40% ανεργία και λέτε να τον αποκόψετε από τον τραπεζικό δανεισμό. Όταν το αίτημα όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι περισσότερη ρευστότητα στην αγορά. Εγώ σας ανέφερα τον νόμο και την νομιμότητα. Ναι. Εσείς δεν τη θέλετε την νομιμότητα, ναι, αλλά εντάξει, μην την επικαλείστε. Νομιμότητα ο καθένας την επικαλείστε. Είδαμε την νομιμότητα στα πανεπιστήμια. Είδαμε την νομιμότητα στα πανεπιστήμια πώς εφαρμόζεται. Παντού νομιμότητα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν έχουμε πρόβλημα, μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, δεν έχουμε πρόβλημα ότι είναι στον ιδιωτικό τομέα τα μέσα ενημέρωσης, γιατί παγκοσμίως είναι στον ιδιωτικό τομέα. Και βεβαίως θα δεχτούν επιρροές από επιχειρηματικά συμφέροντα και βεβαίως θα παιχθεί πολιτικό παιχνίδι. Και το μυστικό της δημοκρατίας είναι η αναζήτηση των κατάλληλων ισορροπιών. Είναι μια αγωνιώδης και διαρκής αναζήτηση, αλλά δεν γίνεται χωρίς αυτή. Κρατιώνται, εγώ ρωτάω ευθέως. Αυτές οι ισορροπίες υπάρχουν, υφίστανται. Για τις ισορροπίες που λέτε, υφίστανται. Μονόπατο το πράγμα πάει. Εδώ, ποιο είναι το πρόβλημά μας τώρα στα μέσα ενημέρωση, θα σας πω εγώ, γιατί και εγώ στον χώρο ανήκω. Λοιπόν, πρώτον, δεν έχουμε ποιότητα. Και δεύτερον, ήμασταν μονίμως εκτός θέματος. Πολύ σωστά είπε ο κύριος Καψής ότι τα τελευταία 15 χρόνια, αντί να προετοιμαζόμασταν για τους κανόνες της ΟΝΕ, τον ανταγωνισμό, την εθνική επιβίωση, αν θέλετε. Θυμάμαι, ήμουν διευθυντής στον Ελεύθερο Τύπο και με είχε πάρει ο Γιαννίτσης τηλέφωνο, υπουργός Εργασίας. Προσπάθησαν τότε να προχωρήσουν μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα κατέρευε η χώρα αν δεν γινόταν η ασφαλιστική μεταρρύθμιση και κατέρευσε η χώρα και τώρα θα μείνουμε και χωρίς συντάξεις. Και εγώ τον υποστήριξα. Ήμουν διευθυντής στον Ελεύθερο Τύπο. Αλλά ήταν προφανές ότι αν δεν μαζεύαμε τα οικονομικά του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος, θα κατέρευε η οικονομία. Λοιπόν, τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης εκείνη την εποχή, ακόμα και τώρα το κάνουν, μοιράζανε συντάξεις χωρίς προϋποθέσεις. Τώρα λοιπόν έχουμε 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχους που κανείς δεν ξέρει πώς θα τους πληρώσουμε τις συντάξεις και έχουμε απομείνει 3,6 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία να έχουμε 4 εργαζόμενους ανά 3 συνταξιούχους. Δεν υπάρχει σύστημα που μπορεί να λειτουργήσει με αυτές τις αναλογίες. Επομένως, ποιος θέλει. Λοιπόν, εσείς πάντως, από ό,τι θυμάμαι, ήσασταν υπέρ το να πάρουν περισσότερες συντάξεις, περισσότερους μισθούς, μεγαλύτερα ελλείμματα κτλ. Εμείς φταίμε για το κράτος που φτιάξατε. Εμείς φταίμε για τον τρόπο που διαχειριστήκατε. Που διαχειριστήκατε. Ναι, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Εμείς φταίμε. Όχι αυτοί που κυβέρνησαν. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή η κοινή γνώμη, τα τελευταία χρόνια η κοινή γνώμη διαπίστωσε ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν είχαν καμία χρησιμότητα. Γιατί δεν την εκπαίδευσαν για τις δυσκολίες που ερχόντουσαν, δεν την εκπαίδευσαν για τους κανόνες της ΟΝΕ,
δεν πρότειναν καμία ρεαλιστική λύση και ακόμα και σήμερα αυτομαστιγωνόμαστε με μια αριστερόστροφη, καταστροφική λογική, η οποία πλέον έχει επικρατήσει και σε πολιτικούς που θεωρούν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά. Εγώ έχω πολλά μηνύματα στο Twitter, κύριε Κίρτσο, που ρωτούν αν με αυτό που είπατε περί μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ρευστότητας και σχέσεις τους με τις τράπεζες, εννοείται τα μεγάλα συγκροτήματα τύπου που χρωστούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, θα σας πω το εξής, ότι δεν μπορεί από τη μία να διαμαρτυρόμαστε ότι η ρευστότητα, η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας μειώνεται με ρυθμό 4% το χρόνο και από την άλλη να ζητάμε να καταστρέψουμε μικρές, μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις οποιοδήποτε κλάδο. Δηλαδή, θέλουμε να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις και εντάξει, το θέμα των εγγύησεων. Αυτή τη στιγμή, εγώ κάνω κριτική στις τράπεζες, γιατί εγώ δεν μπορώ πλέον να πάρω δάνειο στην κατάσταση που έχω περιέλθει, αλλά ό,τι εγγύησεις και να δώσεις, δεν μπορεί να πάρεις δάνειο. Επομένως, εδώ θέλουμε μια χαλάρωση των κανόνων. Όχι να κάνουμε τους οικονομικούς εισαγγελείς, διότι ένας από τους λόγους που καταστρέφεται η οικονομία είναι ότι έχουμε βάλει τους δικαστικούς να παίρνουν οικονομικές αποφάσεις. Μικρή διακοπή, επανερχόμαστε. Και εκείνων που δεν σας δίνουν δάνειο. Αν θες να μπεις σε μεγάλες περιπέτειες χωρίς να το πληρώσεις ακριβά, ο TTV. Οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες αμέσως μετά τη μεγάλη οθόνη, εδώ. Δυνατές πρεμιέρες, blockbuster και βραβευμένες ταινίες υπόσχονται εκρηκτικές κινηματογραφικές μέρες και νύχτες. Απόλαυσε τις καλύτερες στιγμές του διεθνούς κινηματογράφου, αλλά και πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια σε περισσότερα από 75 ψηφιακά κανάλια. Απόκτησε τώρα το Full Pack του OTE TV μόνο με 21,90 ευρώ το μήνα και δωρεάν όλο τον εξοπλισμό. Γιατί το πάθος σου για ψυχαγωγία είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Label 5 Premium Scotch Whisky. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Την Κυριακή με τη Real News. Μικρασιατική κουζίνα. Το βιβλίο της λαογράφου Σούλας Μπόζη που συνέλεξε και παρουσιάζει 200 παραδοσιακές συνταγές από τις χαμένες πατρίδες. Μαζί. Μίκης Θεοδωράκης, τα τραγούδια της εξορίας. Ισπάνιες αυθεντικές ηχογραφήσεις από τα χρόνια της δικτατορίας. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε Τώρα, άμα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιώς. Αν θες να μπεις σε μεγάλες περιπέτειες χωρίς να το πληρώσεις ακριβά, ο TTV. Οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες αμέσως μετά τη μεγάλη οθόνη, εδώ.
Δυνατές πρεμιέρες, blockbuster και βραβευμένες ταινίες υπόσχονται εκρηκτικές κινηματογραφικές μέρες και νύχτες. Απόλαυσε τις καλύτερες στιγμές του διεθνούς κινηματογράφου, αλλά και πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια σε περισσότερα από 75 ψηφιακά κανάλια. Απόκτησε τώρα το Full Pack του OTE TV μόνο με 21,90 ευρώ το μήνα και δωρεάν όλο τον εξοπλισμό. Γιατί το πάθος σου για ψυχαγωγία είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Νέο Renault Clio. Αυτοκίνητο της χρονιάς 2014. Νιώσε τον παλμό του. Νέο Renault Clio. Restart your heart. Από 10.850 ευρώ με δώρο το όφελος απόσυρσης για όλους. Με την εμπιστοσύνη του ονόματος Β' Νίθεο Χαράκης. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας και θα πάω στον κύριο Κοντογιώργη, τον καθηγητή, τον πρώην πρίτανη του Παντίου. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι, θα έλεγα, περιττό να πει κανείς ότι τα μέσα έχουν γίνει μέρος του προβλήματος, γιατί ήταν εξ αρχής. Όπως συγκροτήθηκαν και λειτουργήσαν, ουσιαστικά αποτελούσαν προέκταση του πολιτικού συστήματος. Επομένως, υπάρχει ένα σκέλος που δεν έχει να κάνει με προειδοποιήσεις κλπ, αλλά με τη βαθιά εμπλοκή τους στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Διότι χρησιμοποιήθηκαν ως όχημα προκειμένου να ιδιοποιηθεί, να γίνει αντικείμενο ιδιοποίησης ο δημόσιος χώρος. Έχετε παρακολουθήσει πώς. Όσο αυξάνει η διαφθορά του πολιτικού συστήματος, τόσο αυξάνει και η διαφθορά και η ειδική μεταχείριση της πολιτικής από τα μέσα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το επίπεδο της διαχείρισης της πολιτικής από τα μέσα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα μέσα ενημέρωσης, όπως και το πολιτικό σύστημα, έχουν μεταφερθεί απέναντι στην κοινωνία. Ουσιαστικά λειτουργούν ως ξένο σώμα, ως παράσιτο μέσα στην κοινωνία. Αν θέλουμε όμως να διερωτηθούμε γιατί, είναι γιατί δεν υπάρχει σχέση μεταξύ αυτού που διαχειρίζονται, που είναι η πολιτική, και το κοινωνικό συμφέρον, η συλλογικότητα. Γιατί το προκαλεί αυτό? Δεν θα μπούμε στην πολιτική, θα μπούμε στα μέσα ενημέρωσης. Ο κύριος Κίρτσος αναφέρθηκε προηγουμένως στο ότι παντού στον κόσμο είναι ιδιωτικά ή δημόσια. Είναι σωστό. Το δίλημα δεν είναι στην πραγματικότητα αν είναι ιδιωτικά ή δημόσια, αλλά η ιδιοκτησία στα μέσα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν θεσμοθετείτε μια επιχείρηση, αν θέλετε, με τους όρους της ιδιωτικής ή της δημόσιας οικονομίας, δηλαδή ως ιδιοκτησία, σημαίνει ότι πρέπει να ξέρουμε σε τι αναφερόμαστε. Τα μέσα ενημέρωσης δηλώνουν ότι παίρνουν την πολιτική από κάπου που παράγεται και τη μεταφέρουν στην κοινωνία ή κατά ετερόδρομο τρόπο, δηλαδή προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εδώ τα μέσα έχουν μεταβληθεί σε πεδίο παραγωγής πολιτικής. Είναι χώρος της πολιτικής. Με άλλα λόγια, αποφασίζουν ποιος θα κάνει πολιτική σταδιοδρομία, ποια θέματα θα συζητηθούν, πού θα κατευθυνθεί η κοινωνία. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με το είδος του πολιτικού προϊόντου. Τώρα αυτό το λέτε και λίγο με αφορμή το νέο κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη, το ποτάμι. Κοιτάξτε, όλα θα τα δούμε, αλλά να ξέρουμε ότι τα μηδενικά δεν αθρίζονται. Έτσι, ας μπούμε πάλι στην ουσία του πράγματος. Τι εννοείτε τα μηδενικά δεν αθρίζονται? Να το πούμε μετά, να ολοκληρώσω τη φράση μου. Θα δούμε πολλά κόμματα και με πολλές ιδιαίτερες κατευθύνσεις που θα εμφανιστούν μπροστά μας, που θα δείχνουν ακριβώς ότι η πολιτική ζωή έχει εκφυλιστεί και τίνει προς την κατάρρευση. Γι' αυτό φυτρώνουν όλα αυτά τα καινούργια στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει όμως, η πολιτική δεν είναι μπαμπάκι που το παίρνει μια επιχείρηση, το επεξεργάζεται και το πουλάει κατά βούληση. Παίρνει δωρεάν την ευθύνη της διαχείρισης της πολιτικής που είναι ο δημόσιος χώρος, η κοινωνία δηλαδή, και το επεξεργάζεται κατά βούληση. Επομένως, το ερώτημα είναι την ελευθερία που έχει από το νόμο ο δημοσιογράφος και ο ιδιοκτήτης. Πώς θα τη διαχειριστεί αφού δεν είναι δική του? Είναι κατεχώρηση προκειμένου να δημιουργήσει όρους συσχέτισης της κοινωνίας με την πολιτική.
και όχι για να παίξει δικά του παιχνίδια. Άρα λοιπόν υπάρχει μία αντιστροφή της πυραμίδας. Έχει παίξει ένα ρόλο το ότι φύγαμε από τους παραδοσιακούς εκδότες. Κάποτε, ας πούμε, οι εφημερίδες ανήκαν σε εκδότες με ιστορία, με διαδρομή, σε δημοσιογράφους στην πραγματικότητα, οι οποίοι έβλεπαν το μέσο ενημέρωσης πρώτα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του, τη λειτουργία του μέσου, και στη συνέχεια σαν επιχείρηση, αλλά και πάντως και σαν επιχείρηση έβλεπαν το μέσο αποκλειστικά, το ίδιο σαν επιχείρηση. Όχι σαν βιτρίνα ομίλου επιχειρήσεων. Όμως με ισχυρές πολιτικές παρεμβάσεις. Σας θυμίζω το κάψιμο στη Λαδά των εφημερίδων. Δεν σημαίνει ότι τα παραδοσιακά, τα παλαιά μέσα δεν είχαν διαπλοκές. Δεν υπήρχε και μεγάλο αντικείμενο τότε ώστε να προκληθεί και ενδιαφέρον άλλων παραγόντων. Η ουσία όμως του πράγματος είναι ότι πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί κατά βούληση να διαχειρίζεται κανείς ένα μείζον πολιτικό αγαθό που είναι η πολιτική. Διότι η πολιτική είναι η ζωή μιας χώρας, η ύπαρξη μιας χώρας. Δεν μπορεί να την κάνει ό,τι θέλει αυτός ο οποίος είναι διαπιστευμένος. Άρα πρέπει το σύστημα να δούμε που προκαλεί αυτές τις παρενέργειες. Θυμάστε ότι είχα προτείνει και δημιουργήσει ουσιαστικά το ΕΣΟΥΡΟΥ. Ακριβώς για να παίξει αυτό τον ρόλο της εναρμόνισης αυτής της πραγματικότητας. Ξέρετε, το είχατε φανταστεί. Προσέξτε, είχα βγάλει την διακομματική από την τηλεόραση και είχα επίσης επιβάλει, αντί για, για τις συγκεντρώσεις και τις άλλες χειραγωγήσεις των κομμάτων, είχα επιβάλει τον πολιτικό διάλογο. Και είχα προτείνει ακριβώς να δημιουργηθεί ένας συνταγματικός χάρτης που θα δείπε την διαχείριση της πολιτικής και του πολιτισμού. Συγχρόνως το θεσμό. Είχα προτείνει λοιπόν να δημιουργηθεί ένας τέτοιος θεσμός κατά συγκρότηση που δεν θα επέτρεπε την χειραγώγηση των κομμάτων όπως και των άλλων συμφερόντων, που θα λειτουργούσε εναρμονιστικά πάνω σε όλη αυτή την υπόθεση που λέγεται μέσα επικοινωνίας. Τι έγινε με διακομματική συμφωνία? Ψήφισαν ένα νόμο όπου τη διακομματική που την έβγαλα από την ΕΡΤ την τοποθέτησαν ως μέσον συγκρότησης της του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, με τις συνέπειες που και μέχρι σήμερα, όπως ξέρετε, διατηρούν έναν πρόεδρο εκεί, επειδή ακριβώς παίζει αυτούς τους ρόλους. Δεν είναι γιατί ο ίδιος ομολογεί ότι παραβιάζουν το Σύνταγμα τα μέσα επικοινωνίας και δει τηλεοράσεις και παρόλα αυτά τον κρατάνε ακριβώς γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Εάν δεν αλλάξει το πολιτικό σύστημα για να αποκτήσει ανταποκρισιμότητα προς την κοινωνία και το συμφέρον της, δεν θα αλλάξει και το ενδιάμεσο διαμεσολαβητικό σύστημα. Και εδώ υπάρχει, ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο έρχεται να διαχειριστεί το ίδιο το μέσο επικοινωνίας. Μιλάμε για τα άρχοντα, όχι τα οριακά, τα οποία προσπαθούν να παίξουν ένα διαφορετικό ρόλο και δεν τον παίζουν. Λειτουργούν ως νονή, ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση. Ως νονή, λέτε. Βεβαίως. Είναι διαμεσολαβητές μιας πραγματικότητας η οποία ουσιαστικά ανατρέπει οποιαδήποτε λογική του πολιτικού συστήματος. Έχετε δει πώς εφαρμόζεται το μνημόνιο? Είχατε δει ποτέ στο παρελθόν να αγγίζονται τα σκάνδαλα τα οποία έτειναν προς την παραγραφή τους ή προς την αμνίστευσή τους? Και εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε ότι τα άρχοντα μέσα ενημέρωσης, να τα πούμε έτσι κόσμια, δεν έχουν αγγίξει την ουσία της κρίσης, που είναι το πολιτικό σύστημα και οι ασυλίες του, που είναι η δημόσια διοίκηση και η νομοθεσία που οικοδομεί τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα είναι ενιαίο για την ελληνική κοινωνία. Παίζουν αυτό το ρόλο που ουσιαστικά δεν κατατείνει στην καταστροφή, αλλά και στη μετακύληση όλης της εφαρμογής του μνημονίου στην κοινωνία για να διατηρηθούν τα κεκτημένα της άρχουσας αυτής της πραγματικότητας. Μάλιστα. Δεν έχει αγγιχθεί ούτε από την Τρόικα, σημειώστε, γιατί τους χρησιμοποιεί όλους, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων ενημέρωσης, ως όχημα για να κάνει τη δουλειά της. Ούτε αυτή έχει αγγίξει ούτε το πολιτικό σύστημα. Ακούσατε τι είπε ο Χατζημαρκάκης πριν από λίγες μέρες στην εκπομπή του Τράγκα στο κανάλι Ε. Α, ήσασταν εκεί. Έχετε δίκιο, ήσασταν εκεί. Είπε ότι κάθε φορά που πρόκειται να εκταμιευθεί η δόση, παίζεται το ίδιο έργο. Δηλαδή, ειδοποιούνται οι ιδιοκτησίες μέσων ενημέρωσης ότι αν θέλετε να πάρετε μερτικό, αυτά που σας χρωστάει τον κουβέρνο,
θα το πάρετε αν περάσετε αυτό, εκείνο, το άλλο. Κύριε Χατζηνικολάου, επιχείρησα το 1993 επειδή... Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι το είπε φόρα παρτίδα. Κύριε Χατζηνικολάου, εσείς είστε ιδιοκτήτης μέσων ενημέρωσης. Σας έχει γίνει τέτοια κρούση? Τι εννοείτε? Σας έχει πει ποτέ η Τρόικα ότι δεν θα πάρετε τα λεφτά? Έχετε διαβάσει την εφημερίδα? Όχι, γι' αυτό σας λέω. Πώς το λέτε ότι το λέει? Πώς το λέμε? Το λέει ο κύριος Κατζημαρκάκης, δεν το λέω. Αυτό λέω. Επειδή το λέει ο κύριος Κατζημαρκάκης, ο οποίος θέλει να κάνει επίσης αποκαλέσεις. Το λέει όλη η Ελλάδα, κύριε Κατζημαρκάκη. Σοβαρά το λέτε. Εσείς το λέτε σοβαρά ότι η Τρόικα δεν παρεμβαίνει? Δεν ορίζει. Για όνομα του Θεού, ακριβώς. Για όνομα του Θεού. Βρίσκεται μια φράση για να κλείσετε. Λέτε. Παρακαλώ, παρακαλώ, μιλάμε όλοι μαζί. Με δύο παραδείγματα. Το 1993 επιχείρησα να πάρω τον κατάλογο, με είχαν ορίσει υπηρεσιακό στα μέσα ενημέρωσης για τις εκλογές και επιχείρησα να ζήτησα τον κατάλογο των δημοσιογράφων που συζητίζονταν με αργομιστίες, εννοείται, από τη Γενική Γραμματεία Τύπου. Απέλησα τον Γενικό Γραμματέα, αλλά τον κατάλογο δεν τον πήρα. Θέλετε να προσθέσω ότι τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, όταν κάποιος ασκούσε κριτική, τον έβαζαν πρωτοσέλιδο για να το συντρίψουν? Τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών. Το έχω ζήσει, διότι συγκροτηματάρχες, επειδή είχα την αφριανόμιζαν να ασκήσω κριτική, μου αφιέρωναν δισέλιδα και τρισέλιδα, όσο αν ήμουν το παγκόσμιο πρόβλημα. Ξέρετε γιατί? Ξέρετε τι συνειδήσεις και τι πολιτικές έχουν εφαρμόσει για να συντρίψουν καταστάσεις και να καθοδηγήσουν τα πράγματα προς την κατεύθυνση που οδηγηθήκαμε τώρα? Εάν θέλετε στην πορεία, μπορώ να σας αναφέρω 1000 παραδείγματα για να δούμε ακριβώς πώς διαμορφώθηκε αυτό το καθεστώς της αλητείας και των συμμοριών μέσα στο πολιτικό μας σύστημα. Μάλιστα. Και πώς το λειτουργήσα. Κυρία Ακριβοπούλου. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ σας πω ανοιχτά ότι χάρηκα πάρα πολύ από τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάσατε στην αρχή. Χάρηκα πάρα πολύ και παρηγορήθηκα, θα σας έλεγα, για το γεγονός ότι ο κόσμος μας έχει τόσο πολύ χαμηλά. Παρηγορήθηκα ως προς το... λίγο το μικρόφωνο, ναι. Σας παρακαλώ πιο ψηλά, γιατί δεν σας ακούμε καθαρά. Είμαστε εντάξει? Ναι, ναι. Πάντως, μέχρι να ξαναπάει το μικρόφωνο στη θέση του κ. Χατζηνικολάου, δεν έχουμε μιλήσει. Μια ευκαιρία. Είπα, δεν προλάβατε. Θα το ρίξω κάτω εγώ όταν έρθω. Παρηγορήθηκα για το κριτήριο του κόσμου. Παρηγορήθηκα για τη στάση του κόσμου και για την τοποθέτησή του απέναντι σε αυτό. Ευτυχώς που βγαίνουν αυτά τα αποτελέσματα για να φτάσουμε στο σημείο να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, που κακά τα ψέματα δεν τα λέγαμε, κύριε Χατζηνικολάου, ή δεν τα λέγαμε όπως τα λέμε τώρα, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι εννοώ, τα μέσα. Άκουσα τον Γιώργο να, έτσι, να επιτίθεται όπως επετέθη, εν πάση περιπτώσει, στην τοποθέτηση. Νομίζω ότι δικείς πάρα πολύ τη συζήτηση, Γιώργο. Η συζήτηση δεν ετέθη με αιχμή την ιδιωτικό μπιστή. Δεν λέει κανείς να μην είναι ιδιωτικά τα μέσα. Προφανώς και θα είναι και ιδιωτικά τα μέσα. Το θέμα είναι ο τρόπος αντιμετώπισης και επιβολής μοντέλου σκέψης, ζωής και στάσης ζωής, κύριε Χατζηνικολάου. Σε ό,τι αφορά την έρευνα, ορίστε. Και η τήρηση της διοντολογίας. Το ποιος ελέγχει, κοιτάξτε. Δεν την κυρία Κρυμποπούλου. Όχι, γιατί δεν εξαφήσει κανέναν. Δεν διακόπτω ποτέ μία, κυρία. Κοιτάξτε, για να μιλάμε και με τα στοιχεία, γιατί δεν θέλω να θεωρητικολογώ εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, επειδή και εσείς ξεκινήσατε από την πρώτη στιγμή με την αναφορά στην πτώση της αξιοπιστίας των μέσων. Είναι η έκθεση της παγκόσμιας οργάνωσης, δεν ξέρω αν αναφέρεστε στην ίδια, κύριε καθηγητά, στη Freedom House, έγινε την περασμένη άνοιξη γνωστή. Δεν είναι μόνο ότι αλλάξαμε κατηγορία, θέλω να το πω από την αρχή. Αλλάξαμε και ποιοτικό μέγεθος, κύριε Χατζηνικολάου. Ήταν η χώρα μας από καθεστώς ελευθερίας του τύπου σε αυτό της μερικής ελευθερίας. Ναι. Και αναφέρεται συγκεκριμένα περιστατικά, ανάμεσα στα οποία επικαλείται, επειδή μιλούσατε, κύριε Κοντογιώργη, και εσείς για το ΕΣΟΥΡΟΥ, του οποίου είσαστε εμπνευστής και βλέπετε την κατάντια τώρα, και επικαλείται η έκθεση το πρόστιμο του ΕΣΟΥΡΟΥ σε εσάς, επανειλημμένος, και καταλήγει ότι στυλιτεύει την πρακτική των κρατικών σταθμών, οι οποίοι τείνουν να κάνουν ρεπορτάζ με μια μεροληψία υπέρ της κυβέρνησης. Μην το διαψεύσετε, κύριε Κρασί, σας παρακαλώ πολύ δηλαδή. Ενώ πολλοί ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης έχουν μια στενή σχέση με την κυβέρνηση και αυτό συχνά αντικατοπτρίζεται στην έλλειψη κριτικού σχολιασμού ότι σε βασικά την ζητήματα. Έλεγε ότι είναι όργανο προπαγάνδας ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή θα εννοεί. Κύριε Καψή, λέγατε. Έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά. Γιατί θέλετε σε μένα το ότι. Όχι, γιατί με ρωτήσατε, μου είπατε να μην το διαψεύσετε. Κοιτάξτε, εσείς είπατε πολύ
είσαι στην ΕΡΤ. Φαντάζομαι πως η ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ως όργανο προπαγάνδας. Πέσατε από τα σύννεφα. Όχι καθόλου. Διότι ακούσατε να λέγετε εδώ ότι η Τρόικα επιβάλλει άποψη στα μέσα. Κύριε Χατζηνικολάου, το πιστεύω ειλικρινά. Αν τα μέσα δεν λειτουργούσαν, τα συστημικά μέσα και μέρες που τα λέτε mainstream, τα συστημικά, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, αν τα μέσα δεν λειτουργούσαν όπως λειτουργούσαν, δεν θα μπαίναμε στο μνημόνιο με αυτή την ευκολία. Αναφερθήκατε και πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, στο ρόλο των μέσων στους αγανακτισμένους. Όχι στη συγκέντρωση, στην αντιμετώπιση των αγανακτισμένων. Στο ρόλο των μέσων, στη στάση της τηλεόρασης, για να μην μιλάμε για όλα τα μέσα, στη στάση της τηλεόρασης, στον τρόπο λειτουργίας της εικόνας, η οποία είτε απαξιώνει, είτε εξυψώνει, σε κάθε διαδήλωση, σε κάθε συγκέντρωση, σε κάθε συλλαλητήριο, σε κάθε αντίδραση, η τηλεόραση εστιάζει πάντα, ή τα μεγαλύτερα, εν πάση περιπτώσει, κομμάτια, εστιάζουν πάντα στα επεισόδια. Ποτέ δεν είδαμε τα πραγματικά μεγέθη των συγκεντρώσεων και των διαδηλώσεων. Ποτέ δεν είδαμε όλες τις όψεις ενός θέματος. Ποτέ δεν είδαμε κριτική. Ακούσατε από κανένα κανάλι κριτική σε τράπεζα, κύριε Καψή, και μου λέτε, πέσετε από τα σύννεφα, ότι οι τράπεζες δεν ελέγχουν τώρα τη γραμμή των μέσων. Την πολιτική των μέσων δεν υπαγορεύουν. Ότι υπάρχει προφανώς εξάρτηση να επιβιώσουν από τις τράπεζες είναι σίγουρο. Γιατί είναι σε κρίση. Ναι. Αν τα μέσα δεν γίνουν ισχυρά οικονομικά, πώς θα γίνουν ισχυρά οικονομικά. Δεν πρόκειται ποτέ να ξεφύγουν. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Λέμε όμως τι γίνεται τώρα, κοιτάξτε. Αλλά δεν επιβάλλουν πολιτική τράπεζα. Κάνετε λάθος. Νομίζω. Ό,τι νομίζετε. Εσείς ξέρετε μου λέω. Προφανώς. Εμένα δεν μου έχει πει ποτέ κανείς και είμαι έτοιμος να υπερασπιστώ κάθε σελίδα της δημοσιογραφικής μου πορείας 10 χρόνια. Για ποια χρονική περίοδο μιλάτε, ναι. Κύριε Καψή? Τα 10 χρόνια που ήμουν διευθυντής στα Νέα. Για τα προηγούμενα. Ποια προηγούμενα? Σας λέω που ήμουν διευθυντής στα Νέα. Έτσι. Είμαι την υπογραφή μου και την εφημερίδα μου. Και τα προηγούμενα με τον Λέοντα Καραμπαναγιώτη εξίσου. Και είμαι έτοιμος να απολογηθώ για οτιδήποτε. Δεν λέω ότι είναι κάποιοι διαπλεκόμενοι οι οποίοι μου τα επέβαλαν. Κοιτάξτε, αυτά είναι αστειότητες για τα σοβαρά μέσα. Λέτε δηλαδή ότι δεν υπάρχει διαπλοκή. Και η καθημερινή είναι ένα πολύ σοβαρό μέσο που αρνούμε να δεχθώ ότι τις επιβάλλει η Τρόικα της τάσης. Καψή, αρνούμε. Να αναφέρεστε μόνο σε εφημερίδες. Και ξέρετε τι έχει δηλώσει ο κύριος Αλαφούζος. Δεν ξέρω τι έχει δηλώσει ο κύριος Αλαφούζος. Κύριε Καψή, αρνείστε, με συγχωρείτε, κύριε καθηγητά. Ξέρω τι σοβαρά είναι δουλειά κάνουν. Όχι, επειδή αυτή αρνείστε τη διαπλοκή. Αρνείστε τη διαπλοκή. Δεν αρνούμε τη διαπλοκή. Αυτό που είπε ο κύριος Κίτσος είναι απόλυτα σαφές. Αλλά το χρησιμοποιείτε για να δικαιολογήσετε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Προφανέστατα υπάρχει σχέση των εφημερίδων με τις τράπεζες γιατί εξαρτώνται. Αλλά αν πιστεύετε ότι επειδή η Αυγή πήρε διαφημίσει από τις τράπεζες και επηρεάζεται η πολιτική της, κάνετε λάθος. Εγώ έκανα λάθος. Βεβαίως. Αν θεωρείτε ότι αυτό μπορείτε να το λέτε. Μίζω στα παιχνίδια στο χρηματιστήριο που γίνανε. Μίζω θέλω. Επαναλαμβάνω. Για τον κόσμο τον αφορά το θέμα. Τα παιχνίδια στο χρηματιστήριο που γίνανε από τα μίντια, από τις εφημερίδες, για τις τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις την εποχή της κυρίας Ελλάδος, τι γίνανε. Τι παιχνίδια στο χρηματιστήριο γίνανε από πολιτικούς, από εφημερίδες, από επιχειρήσεις. Γι' αυτό το σύστημα μιλάμε. Μα δεν είναι σύστημα. Είναι ενιαίο σύστημα. Βγάλαν όλοι λεφτά. Δεύτερον, σήμερα υπάρχει ή όχι μια αιμομικτική σχέση ανάμεσα σε μίντια, σε τράπεζες και σύστημα μνημονιακής εξουσίας. Αιμομικτική σχέση. Ρώτησε τον κύριο Σταυρόπουλο πώς έκλεισε η εφημερίδα ότι επειδή σταμάτησε να του δίνουν δάνεια. Γιατί ρωτήστε πώς παίρνουν τώρα δάνεια οι εφημερίδες. Δεν έχουν πληρώσει τα χρήματα που χρειάζεται για τις άδειες. Και το έχει επισημάνει το πρώτο μνημόνιο αυτό. Περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Άρα η Τρόικα είναι εναντίον των μέσων. Δύο λεπτά, έτσι. Η Τρόικα είναι εναντίον των μέσων. Τους κάνει πλάτες. Α, τους κάνει πλάτες. Κυνηγάει τον τελευταίο με ο καροτιάρι. Τον τελευταίο που έχει ένα επίδομα να το κόψει. Κυνηγάει τον τυφλό να τα πάει τα λεφτά πίσω. Και όχι τα 500 ευρώ. Η κυρία Κρυβοπούλου έχει το λόγο για να ολοκληρώσει την τοποθέτηση τη. Παρακαλώ. Του έχει το χέρι, του κρατάει. Αυτό κάνει. Δύο λεπτά. Εάν μου επιτρέπετε, οι άδειες είναι μείζον ζήτημα για τα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Αν έχετε την εντύπωση ότι θα έχει πρόβλημα να πάρει άδεια το Στάρι, το Μέγκα ή ο Αντένα, κάνετε λάθος. Οι άδειες είναι κυρίως τα επαρχιακά μέσα, τα οποία όλοι ξέρουμε πώς και με τι διαδικασίες έχουν γίνει και τι ρόλο παίζουν στο να εκβιάζουν τους κατοίκους. Είδαμε πόσο φτηνά πήρε η DJ την άδεια, κύριε Ναπάρου. Δεν πήρε από την DJ. Έτσι. Λοιπόν,
Η άνθρωση είναι κρίσιμο στο πανέρι. Και δεν μπορεί ο κύριο Κύρτσο να επικαλείται τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Και η νομοθεσία του εμπορικού δικαίου να μην ισχύει μόνο για τι τηλεοράσει. Τουλάχιστον οι τέσσερι συνάδελφοι δεν μίλησαν. Ένα πράγμα τελευταίο, αν θέλετε, σε αυτό το κύριο. Εδώ και εσείς είστε του πολιτικού ρεπορτάζ, από εκεί προέρχεστε και συνεχίζετε. Δεν έχουμε briefing στη χώρα, έτσι. Δεν γίνεται briefing. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση. Δεν γίνεται και δεν μιλάει κανείς, κύριε Χατζηνικολάου. Καμία ΕΣΥΑ, κανένας δημοσιογράφος, κανένα μέσο. Το πολιτικό ρεπορτάζ, και απευθύνομαι σε εσάς, παιδιά, που σπουδάζετε δημοσιογραφία, το πολιτικό ρεπορτάζ γίνεται πλέον μόνο με ραβασάκια. Με email και με τηλεφωνήματα πολύ ορισμένου κατηδίαν και συγκεκριμένου, με συγκεκριμένου όρου. Και συγκεκριμένου τύπου. Δεν υπάρχει. Πολλές φορές βλέπουμε, ειδικά στα λίγα των εφημερίδων και στα όν των καναλιών, δεν αλλάζουν ούτε τον πρόλογο όπως έρχονται τα non-papers. Για να τα λέμε όλα όμως. Έτοιμα προς μετάδοση ή γραφή. Δεν γίνεται το briefing. Αυτό που γίνεται σε όλο τον κόσμο, κύριοι καθηγητές. Δεν γίνεται. Έχει καταργηθεί και δεν μιλάει κανείς. Όχι, εσείς που παρακολουθείτε τα δρόμενα στα μέσα ενημέρωσης. Κοιτάξτε, εγώ. Καταρχήν θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω που με περιλάβατε στην παρέα, αλλά. Αισθάνομαι λίγο σαν τη μύγα μες στο γάλα, διότι εδώ είστε καλό πολύ... Καλό είναι αυτό, γιατί θα πείτε διαφορετικά πράγματα. Είστε πολύ έμπειροι άνθρωποι που έχετε κάνει εφημερίδες, διευθύνετε κανάλια, έχετε τεράστια εμπειρία. Εγώ ακούω σήμερα σαν μεγάλες αποκαλύψεις πράγματα, τα οποία τα ξέρουμε από τον καιρό που γίνανε τα κανάλια. Και ως εργαζόμενος, με μπλοκάκι, έχω υποστεί... Ό,τι έχουν υποστεί όλοι οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι που θέλουν να γράψουν την άποψή τους. Έξω από την πόρτα δηλαδή, κατευθείαν. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, μου κάνει εντύπωση το ότι γίνεται σήμερα μια εκπομπή που ανακαλύπτει την πυρίτιδα. Ότι δηλαδή ξαφνικά υπάρχουν διαπλοκές. Θα μπορούσαμε να μην την έχουμε κάνει. Είναι η πρώτη που γίνεται για το θέμα πάντως. Είναι ευχάριστο και γι' αυτό με τιμά που με καλέσατε και εμένα, αλλά δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Είναι αυτό που λένε αν με είχατε καλέσει για χαρτιά, ας πούμε. Θα έλεγα πάσο για να πει κάποιος άλλος που ξέρει κάτι καλύτερο και σοβαρότερο. Σαν τηλεθεατής, σαν αναγνώστης, σαν ακροατής, τι εικόνα έχετε αυτά τα τελευταία 3-4 χρόνια. Που έχει όλος ο κόσμος. Τη χειρότερη εικόνα έχω για τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, για τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, για τις, αυτές τις εκπομπές που γίνονται με έτσι, μια οργάνωση όπως την περιγράφουν εδώ όλοι. Αλλά εντυπωσιάζομαι γιατί θυμάμαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, Κοσκοτά. Τι ετοιμάστηκε να κάνει ο Παπανδρέου με τη Λιάννη και τον Κοσκοτά. 17 εφημερίδες και 20 κανάλια και 35 ραδιόφωνα. Την απόλυσή σου από τον αντένα, από το ραδιόφωνο, πες το μου. Τώρα αυτό δεν ήθελα, κύριε Κουίκ, γιατί κι εσείς δεν με βοηθήσατε τότε. Δεν ήσασταν ακόμα στους ανεξάρτητους έλεγχους. Σου είπα εγώ ότι δεν ήμουν ο συστημικός τότε. Αυτό το τραβάμε εμείς που δεν είμαστε ούτε διευθυντές, ούτε εκδότες, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε με τον μπλοκάκι από τότε. Και το ξέρουμε. Δηλαδή είναι λίγο φαϊνότερο. Γι' αυτό νομίζω ότι. Μου επιτρέπετε. Κύριε Κουρτάκη, τι λέτε. Θα προσπαθήσω να επαναφέρουμε τη συζήτηση στα αρχικά ερωτήματα που θέσατε όπως τα μετέφερε ο κόσμος. Τι έδειξε η έρευνα. Η έρευνα έδειξε ότι δεν αρέσουμε. Ότι δεν επηρεάζουμε, ότι δεν ασκούμε επίδραση, για να θυμηθώ το μότο του Γιώργου Θεοτοκά. Και γιατί δεν αρέσουμε και γιατί δεν επηρεάζουμε και γιατί δεν έχουμε επίδραση, γιατί τα τελευταία χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, αισθάνομαι από μέσα ότι με όσα λέμε κατά καιρούς, ο κόσμος δεν βρίσκει τον εαυτό του στις λέξεις μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και αυτό συμβαίνει για τον εξής λόγο. Πρώτον, θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το επάγγελμά μας. Τι ορίζεται σήμερα ως δημοσιογράφος. Το Σύνταγμα, άρθρο 14, παράγραφος 8, λέει νόμος ορίζει ποιο είναι το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Από ό,τι θυμάμαι, δεν ψηφίστηκε ποτέ αυτός ο νόμος. Ποια είναι η συνέπεια αυτής της έλλειψης της πολιτείας. Δημοσιογράφος είστε εσείς, δημοσιογράφος είναι ο κύριος Καψής, ο Αντώνης, ο Στάθης, ο κύριος Δαβαράκης, τα παιδιά αύριο υποψήφοι, αλλά δημοσιογράφοι είναι και οι βουλευτές. Πρόσφατα βουλευτής, ο οποίος έκανε πρωινάδικο, με κάλεσε ως καλεσμένο για να πάω στο πρωινάδικο που κάνει ως νομοθέτης. Επίσης, δημοσιογράφοι είναι ηθοποιοί, οι οποίοι κάνουν συνεντεύξεις. Δημοσιογράφοι είναι συγγραφείς. Δημοσιογράφοι είναι ακόμα και manager μοντέλων, κύριε Χατζηνικολάου. Όλοι είμαστε δημοσιογράφοι, με ένα γενικό τίτλο. Για όλα τα επαγγέλματα υπάρχει άδεια πριν. Θες να γίνεις δικηγόρος, πρώτα δίνεις εξετάσεις, μετά γίνεσαι δικηγόρος.
Στο δικό μας είναι αντίστροφα. Πρώτα γίνεσαι δημοσιογράφος, μετά δίνεις εξετάσεις. Υπάρχει λοιπόν μια γενική αναξιοπιστία, μια γενική αλλίωση, η οποία έχει επηρεάσει την αξιοπιστία μας. Τώρα, από όσους είμαστε μέσα πια, τώρα, υπάρχει εγώ ένα νομίζω, ζήτημα. Αγαπητέ Μανώλη, ότι αυτά που λες είναι περιφερειακά προβλήματα. Δεν είναι περιφερειακά. Δεν είναι το κέντρο της συζήτησης. Ναι. Είναι δηλαδή περιφέρεια. Το αν ένας βουλευτής κάνει ένα πρωινάδικο ή αν ένας μάνατζερ μοντέλων που δεν είναι μοντέλα κάνει εκπομπή ή αν μια μοντέλα κάνει ενδεχομένως, ναι, αλλά είναι περιφερειακά θέματα. Ενδεχομένως το λέμε εμείς αυτό. Αλλά ο κόσμος που τα βλέπει, βλέπει από κάτω ο δημοσιογράφος. Πάντως πρέπει να σου πω ότι πολλοί από αυτούς που ανέφερες είναι συμπαθέστεροι από εμάς. Μπορεί. Στα μάτια του κόσμου. Μπορεί, μπορεί ενδεχομένως. Ναι. Ενδεχομένως. Ναι. Αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Τώρα... Μην το ξεχνάμε αυτό. Ας πούμε ο κύριος Δαβαράκης, που εγώ τον θεωρώ μεγάλο ποιητή, έχει γράψει ένα από τα καλύτερα τραγούδια που μελοποίησε ο Χατζηδάκης. Όχι, τα νυχτερινά αγάλματα. Επίσης, στον κλάδο μας έχουν κοσμήσει μεγάλοι λογοτέχνες. Από τον. Ποιο να πρωτοθυμηθώ και ποιο να αφήσω. Άρα. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι από κάπου αλλού έρχονται και γίνονται. Είναι και λίγο σαράκι. Να ολοκληρώσω. Τώρα, τι κάνουμε εμείς που είμαστε μέσα. Στην πρώτη φάση της κρίσης, πριν από το 2011, υπήρχε ένας άκρατος λαϊκισμός. Δεν υπήρξε εκπομπή πρωινή, ακόμα και εμείς, που να δέχτηκε αίτημα για να υποστηρίξει την παροχή επιδόματος που να μην το υποστήριξε. Δεν υπήρξε εκπομπή που να μην δέχτηκε αίτημα για να γίνει η μονιμοποίηση συμβασιούχων, οι οποίοι πολλοί από αυτούς ήταν ρουσφέτια, που να μην το υποστήριξε. Δεν υπήρξε εκπομπή που να μην είπε ότι ένας νόμος στην αρχή είναι σκληρός και ανάργητος και αφού ψηφίστηκε, μετά ήταν light και χαλαρός. Σε αυτό το πρώτο λοιπόν επίπεδο εκείνη την εποχή είχαμε κατά τη γνώμη μου τις ευθύνες μας. Και στο δεύτερο, κύριε Χατζηνικολάου, από το 2011 και μετά γίνονται απίστευτα πράγματα. Καταρχήν χάσαμε την είδηση της δεκαετίας, τη χρεοκοπία. Δεν την καταλάβαμε, χάσαμε την είδηση. Αυτό νομίζω είναι συγκλονιστικό ότι χάσαμε την είδηση της χρεοκοπίας. Θέλω να σας πω, πολίτες, θέλω να σας πω, φυσικά, θέλω να σας πω, κύριε Πριτάνη, θέλω να σας πω εξής, ότι αν αναζητήσουμε πρωτοσέλιδα του Μαΐου του 10, γιατί θα συμπληρωθούν και 4 χρόνια σε λίγους μήνες, θα διαπιστώσουμε ότι ο τύπος εκείνη την εποχή πανηγύριζε. Πανηγύρισε για την υπαγωγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όχι απλώς πανηγύρισε. Όχι όλος. Όχι όλος. Το σύστημα που κατέρευε. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αν είδατε την έρευνα του κυρίου Μαύρου, λέει ότι υπήρξε και ανάκαμψη της αξιοπιστίας εκείνες τους μήνες του 2010. Ο δε τότε πρωθυπουργός, αν θυμάστε καλά, πήγαινε στις ταβέρνες και τον υποδέχονταν με χειροκροτήματα. Δεν το θυμόμαστε. Και αυτό το οποίο ακολούθησε μετά από το 2010. Το έχω δει εγώ με τα μάτια μου. Άλλη εικόνα έχετε. Εγώ θυμάμαι ότι σε 6 μήνες δεν μπορούσαν να βγουν από τα σπίτια τους. Μετά. Εκτός από αυτό όμως, μετά το 2010, αρχίζουμε να συμπεριφερόμαστε πια με έναν φοβερό ελιτισμό. Δηλαδή, ας το πούμε, το σύστημα το κεντρικό προπαγανδίζει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται από το μνημόνιο με έναν τρόπο δασκαλίστικο στον κόσμο ότι αυτό είναι, εμείς ξέρουμε καλύτερα από εσένα τι θα πρέπει να γίνει, σε μαστιγώνουμε κάθε βράδυ ότι αυτή είναι η συνταγή την οποία θα πρέπει να ακολουθήσεις και δεν υπάρχει άλλη, εσύ είσαι αμόρφωτος, είσαι αγράμματος, δεν υπάρχει όλεσμα όλου αυτού του ελιτισμού, ο οποίος δεν εξηγούσε ακόμα και όταν υπήρχαν σωστές μεταρρυθμίσεις ότι εσύ έχεις να κερδίσεις τίποτα. Ήρθαν οι εκλογές του 12, κυρία Χατζηνικολάου. Οι πρώτες εκλογές του Μαΐου. Σε εκείνες τις εκλογές δεν έχασαν μόνο τα κυρίαρχα κόμματα της μεταπολίτευσης. Υπέστη συντριπτική ήττα ο τύπος και κυρίως τα πολύ μεγάλα, η πολύ μεγάλη τηλεοπτική σταθμή. Γιατί? Διότι επειδή. Διότι επί τρία ολόκληρα χρόνια προπαγάνδιζαν το μνημόνιο, τις μεταρρυθμίσεις με λάθος τρόπο ακόμα και τις σωστές, και όταν ο κόσμος πήγε στις κάλπες. Δεν γύρισε μόνο την πλάτη στα κόμματα της μεταπολίτευσης, τα βασικά, γύρισε την πλάτη ακόμα και στους δημοσιογράφους που κάθε βράδυ μαστίγωναν τον κόσμο και του έλεγαν ότι αν δεν κάνεις αυτή, δεχθείς αυτή τη μεταρρύθμιση, αν δεν δεχθείς, εκείνο το μέτρο, αύριο θα πτωχεύσεις. Γιατί και το έκανα σήμερα, λοιπόν, τόσο συντεταγμένο, Μανώλη μου, όχι, μισό λεπτό. Ξαφνικά όλοι είδαν μιλιώνουν. Και μιλάμε σήμερα ότι δεν υπήρχαν παρεμβάσεις ή ότι εδώ έχουν ομολογηθεί δημοσίως. Θα σας διαβάσω, δεν χρειάζεται να πω όνομα, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, φράσεις συναδέλφου. Υποδιόμασταν ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Φωνάξαμε λύκος
περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Μας έλεγαν. Είναι γνωστό, κύριε Χατζηνικολάου. Μην το πείτε, είναι από συνέντευξη. Μην το πείτε, δεν είναι σωστό. Αυτά έχουν υποθεί δημόσια, με συγχωρείτε. Ποιο? Ο κύριος Πρετεντέρης. Έχουν υποθεί δημόσια. Του κύριου Πρετεντέρη. Μπορώ να κάνω μια μικρή ερώτηση. Αυτά συνέβησαν μόνο με την κρίση. Γιατί εγώ παρακολουθώ στον τόπο αυτόν. Όχι, αλλά η κρίση μεγεθύνει το πρόβλημα. Όχι μόνο μεγεθύνει. Και το αποκαλύπτει. Και τα μέσα μεγέθυναν και την κρίση και έγινε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο. Αλλά το πρόβλημα προϋπήρχε της κρίσης. Σαφώς. Ούτως ή άλλως. Η διαφορά είναι. Ο κύριο Δελατόλα. Η διαφορά είναι ότι τώρα αυτή η στάση. Μήπω θε να μιλήσει ο Σταύρο. Είναι 10 χρόνια πιο μεγάλο από εμένα. Δεν είχαμε την ίδια κατάσταση. Πάντα πειράζει. Η διαπλοκή είναι. Αλλά τώρα ο κύριο Δελατόλα. Παρακαλώ. Θα μπορούσε να είναι και γιο μου. Ακούστε. Προφανώ υπήρχε διαπλοκή και το αμαρτωλό τρίγωνο. Εγώ το γράφω με αυτή την ορολογία από τη δεκαετία του 90, υπήρχε. Και ποιο είναι αυτό? Η οικονομική ολιγαρχία, το πολιτικό σύστημα, η πολιτική ελίτ και τα μίντια. Μια διαφορά που υπάρχει σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι ο ισχυρός πόλος αυτού του τριγώνου δεν είναι το πολιτικό σύστημα όπως συνέβαινε παλαιότερες δεκαετίες. Είναι η οικονομική ολιγαρχία. Και το πολιτικό σύστημα και τα μίντια παίζουν δορυφορικό ρόλο σε σχέση με την οικονομική ολιγαρχία, η οποία ασκεί και τον έλεγχο, έμεσο ή και άμεσο. Τι συμβαίνει με την κρίση? Η κρίση σήμαινε πόλεμο. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται τα μέσα ενημέρωσης, έτσι διαβάζω τουλάχιστον στον κύριο Νικολούδη και σε αυτά που είπε για τις τράπεζες και τη σχέση τους με μίντια και πολιτική, είπε ότι πιο άγριο ρόλο παίζουν τα μίντια από ότι η πολιτική. Μα είναι τα τάγκ. Και το χαρακτήρισε εγκληματικότερο. Είναι το βασικό εργαλείο, αυτό που ήταν τα τάγκ 100 χρόνια πριν ή 50, ωραία, για παραμή. Την εξουσία, είναι σήμερα τα μίντια στην πραγματικότητα. Και όταν λέω εξουσία δεν εννοώ την κυβέρνηση. Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος να το εστιάζουμε εκεί. Μιλάω ξεκάθαρα. Ο ισχυρός πόλος είναι η οικονομική ολιγαρχία. Η άλλη είναι δορυφορική. Και να πω και κάτι. Τα μίντια είχαν σοβαρότατο ρόλο και στο επίπεδο ακόμα της διαπλοκής σε οικονομικό επίπεδο έπαιζαν παρασιτικό ρόλο και στο επίπεδο όμως της δημοκρατίας υπονόμευαν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γι' αυτό και μιλάμε για μιντιοκρατία. Το δε αυτό αμαρτωλό τρίγωνο ήταν, αν θέλετε, ο βασικός κορμός του κλεπτοκρατικού μοντέλου το οποίο οδήγησε τη χώρα στην κατάσταση. Η κρίση σήμαινε πόλεμο όμως. Και αυτά που σε καιρό ειρήνης μπορούσαν να γίνουν ανεκτά, δεν γίνονταν. Γι' αυτό και είδαμε μια τρομερή, όχι κομματική πειθαρχία, μηντιακή πειθαρχία. Είδαμε ξαφνικά να υπάρχει μια ομοφωνία, η οποία εμένα προσωπικά με κάνει να ανατριχιάζω. Την έχω πληρώσει και όλα όλοι προσωπικά, τρομάξαμε. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Τι έκανε? Μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τη χώρα, τα μίντια στην πραγματικά μετέτρεψαν διλήμματα πολιτικά, τι δρόμο έπρεπε να ακολουθήσει η χώρα, σε μονόδρομο. Διεκπεραίωσαν με βασικό όπλο την καλλιέργεια του φόβου. Από την ενημέρωση στην καθοδήγηση. Ακριβώς, ούτε καν καθοδήγηση. Τρομοκρατία. Καλλιέργησαν το φόβο, αυτό ήταν το βασικό όπλο. Μετέτρεψαν την πολιτική σε μονόδρομους και επέβαλαν λύσεις. Αλλά θέλω να απαντήσω σε έναν φίλο από το Twitter που με ρωτάει γιατί ανέφερα το όνομα του κυρίου Πρετεντέρη. Γιατί ο κύριος Πρετεντέρη, σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους, έκανε αυτοκριτική. Και το θεωρώ θετικό. Ελάτε παρακαλώ. Ναι, λέω λοιπόν ότι υπήρξε διαχείριση του φόβου. Και είδαμε ότι η συζήτηση σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, για την κοινωνία, μετετράπη σε μονόδρομο. Σε μονόδρομο που δεν ανεχόταν ούτε καν αμφισβήτηση. Βεβαίως δεν μπορεί να μην υπάρχουν αντίθετες φωνές, γιατί υπάρχει το διαδίκτυο κλπ. Όμως, στα συστημικά μέσα, επευλήθη με ελάχιστες εξαιρέσεις, θα έλεγα ότι και τα άλοθη δεν γίνονταν ανεκτά, επευλήθη. Πάντως εδώ θα σου κάνω μια διακοπή, γιατί νομίζω ότι κάπου έχει επικρατήσει η θεωρία
ότι όποιος έχει μια άποψη που διαφέρει από τη δική μας, πρέπει αναγκαστικά να θεωρείται πουλημένος, εξονημένος κλπ. Δεν μιλάμε παράδειγμα, για αυτό. Παράδειγμα. Ναι, ναι. Και το αντίστοιχο. Ο Κοτάκης που κάθεται δίπλα σου θεωρεί ότι κάποιες μεταρρυθμίσεις από αυτές που έγιναν, και εγώ το θεωρώ, έπρεπε να γίνουν. Και έπρεπε να έχουν γίνει πριν από το μνημόνιο. Τι θα γίνει, θα μας απαγορεύσετε να μιλάμε? Προσωπικά, δηλαδή, υπάρχει και ένα τέτοιο θέμα. Υπάρχει και ένα τέτοιο θέμα. Όταν ο κύριος Τουρνάρας έλεγε ότι η οικονομία είναι το ισχυρό χαρτί της. Παράδειγμα, ο Πρετεντέρης που έχει μπει στο μάτι του κυκλώνα τον τελευταίο καιρό, όχι τον τελευταίο, 2-3 χρόνια τώρα για τα σχόλιά του, πολλά από αυτά που λέει τώρα τα έλεγε και παλιότερα. Είναι η άποψή του για τα πράγματα. Τι θα κάνουμε τώρα? Τον φήμωσε κανείς. Θα που απαγορεύσουν. Τον φήμωσε κανείς. Σας φήμωσε εσάς κανένας? Τους πολίτες που διαδηλώνανε. Ποιος συκοφαντούσε κάθε βράδυ? Συμφωνώ. Ποιος έκανε πόλεμο? Μα συμφωνώ σας. Ποιος έκανε χημικά από την Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Λέω λοιπόν ότι είναι άλλο πράγμα. Κύριε φίλη μου, επιτρέπετε να πω μια φράση. Λέω ότι είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Έχει άλλο νόημα το να διαστρεβλώ κάποιος στην πραγματικότητα για να υπηρετήσει την άποψή του, και είναι άλλο πράγμα να λέει την άποψή του. Εδώ έχουμε φτάσει στην ακρότητα τον τελευταίο καιρό, και το πιστεύω αυτό ακράδαντα. Καλά, κατοχική κυβέρνηση, γερμανοτσολιάδες, μην τα πιάσουμε αυτά. Μην τα πιάσουμε αυτά. Αλλά ο κύριος Σιγερός, ένα δευτερόλεπτο, λέει ακριβώς το αντίθετο. Κάποιοι και κάποιοι χάνουν. Δεν είναι μια κατάσταση όπου win-win, ναι. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Είναι όμως σημείο ότι μπορούμε σε κανέναν να απαγορεύουμε να λέει τη γνώμη. Να λέει τη γνώμη, δεν λέει τη γνώμη. Έχει πολυβόλα. Έχει πέμψει κάθε βράδυ, λέμε. Όταν τη λέει από ένα μεγάλο κανάλι σε ώρα μεγάλης ακροματικότητας, έχει διαφορά από το να λέει τη γνώμη. Όχι να διαστρεβλώνουμε τα γεγονότα. Σταύρο, όχι να λέμε ότι η πλατεία είναι άδεια ενώ είναι γεμάτη. Όχι να μην δείχνουμε την πλατεία ενώ συμβαίνει. Ναι. Είναι άλλο ένα δευτερόλεπτο και άλλο το άλλο. Στην άποψη που ανέπτυξε ο κύριος Λιγερός, έχω την εντύπωση ότι λέει ακριβώς το αντίθετο από ό,τι συνέβη στην πραγματικότητα. Με ποια έννοια? Ότι σε όλες τις άλλες χώρες που ήταν σε κρίση, το πολιτικό σύστημα είχε ένα μίνιμουμ συνένεσης. Στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, ακόμη και στην Κύπρο, που έφαγε το βαρότερο φούρεμα. Στη μόνη χώρα που όταν μπήκαμε στην κρίση δεν είχαμε συνένεση, συγκλονίστηκε το πολιτικό σύστημα και η κοινωνία από τεράστιες διαδηλώσεις. Στη μόνη που χώρα που ο μονόδρομος αμφισβητήθηκε, μονόδρομος σε εισαγωγικά, και εγώ δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα, έτσι, ήταν η Ελλάδα. Και εξακολουθούμε αυτή τη στιγμή να εθελοτυφλούμε σε τέτοιο βαθμό που να λέμε ότι επιβλήθηκε ο ευρωμονόδρομος στην Ελλάδα. Συγνώμη. Ενώ κοντεύουμε να καταστραφούμε, γιατί να δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε σε όλες τις διαδηλώσεις. Ο κύριος Λιγερός, τον οποίο διέκοψα, λέω απλώς, ο Θωμάς μου λέει εδώ, άστα ανήκω αυτά τα, ο Πρετεντέρης έκανε αυτοκριτική. Όταν λες έλεγα συνειδητά ψέματα, λέγεται ομολογία και όχι αυτοκριτική. Λοιπόν, εγώ θέλω ακούστε, κινησμός. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι η κοινωνία αποδέχθηκε το μονόδρομο. Εγώ ισχυρίζομαι, επίτρεψε μου αγαπητέ Παντελή, εγώ μιλάω, δεν είναι τυχαίο ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, οι δύο πυλώνες του πολιτικού συστήματος καθ' όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο, παρόλες τις τρομερές αντιθέσεις που καλλιέργησαν, έφτασαν να συγκυβερνούν με έναν τρόπο ο οποίος προηγήθηκε το Ζάπιο 1, το Ζάπιο 2. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Αυτό το οποίο λέω λοιπόν είναι, όχι ότι η κοινωνία αποδέχθηκε, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το μονόδρομο. Λέω ότι αυτό που εξέπεμπε, που εξέπεμπαν τα συστημικά μέσα, ήταν ακριβώς αυτό το μονόδρομο. Θέλετε να σας θυμίσω, μνημόνιο ή χρεοκοπία, μεσοπρόθεσμο ή καταστροφή. Αν δεν δεχτούμε αυτό, θα γυρίσουμε στη λίφινη εποχή, φτάσαμε να ακούμε. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι, όχι αν πρέπει να εκφράζονται όλες τις απόψεις, αγαπητέ Νίκο, αλλά εάν από τα μεγάλα μέσα που έχουν τη μεγάλη εμβέλεια ακουγόντουσαν με έναν τρόπο ισορροπημένο όλες οι απόψεις. Ισχυρίζομαι, και υπάρχουν και ποσοτικές μελέτες που το αποδεικνύουν, ότι δεν συνέβαινε αυτό. Αντίθετα, τη μερίδα του Λέοντος την είχε μία σχολή σκέψης. Δεν θέλω να πω ούτε ότι είναι πληρωμένοι, ούτε ότι είναι, δεν ξέρω εγώ, άνθρωποι της Τρόικας. Μπορεί να ήταν η άποψή τους. Πάντως, αυτοί είχαν τη μεγάλη φωνή.
Και βεβαίως υπήρχαν και κάποιες μικρές φωνές οι οποίες έλεγαν τα αντίθετα. Δεν κατελήφθη η δημοκρατία. Έχουμε κοινοβουλευτισμό ακόμα. Και βεβαίως είδαμε και αυτό που συνέβη στο πολιτικό σύστημα. Μία τεκτονική αλλαγή. Γιατί μη φανταστεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξαφνικά, ο κόσμος είπε, α, είχαμε ένα κόμμα που δεν το είχαμε δει. 4% ή 4,5% πήρε το 2009 μαζί με τη ΔΜΑ. Εκτοξεύτηκε στο 27 για κάποιους λόγους. Το ίδιο για διαφορετικούς λόγους συνέβη και με τη Χρυσή Αυγή, που ήταν 0,0% και έφτασε σε αυτά τα νούμερα. Κάτι συνέβη. Και αυτό που συνέβη είναι η αντίφαση, η αντίθεση πιο σωστά, ανάμεσα στον συστημικό λόγο και στη συστημική πολιτική και στην κοινωνία, η οποία έβλεπε να πέφτει το ταβάνι στο κεφάλι. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, να θυμίσω τον Λαβρεντιάδη που αγόραζε μερίδια από όλα σχεδόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα τελευταία τρία χρόνια για να καλύψει αυτά που έκανε. Και την ομερτά για την ιστορία αυτή, στον κλάδο μας. Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου μία διευκρίνηση. Μια φράση ήθελα ακόμα. Η γνώμη μου είναι ότι η δημοσιογραφία οφείλει να υπηρετεί την κοινωνία. Η δημοσιογραφία όμως δεν είναι δυστυχώς η δημοσιογράφη. Στις συνθήκες που επικρατούν, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι μία θέση στον ήλιο, δηλαδή μία θέση με μισθό δημοσιογράφου, είναι σπάνια. Κατά συνέπεια, η απειλή να βρεθείς εκτός, την ανεργία που είναι ήδη τεράστια, παίζει καταλυτικό ρόλο για να γίνουν υπάκουοι και οι δημοσιογράφοι που δεν θα ήθελα να είναι. Αλλά έχουν μια οικογένεια να συντηρήσουν. Αυτό μην το υποτιμάμε. Σε περίοδους κρίσης παίζει καταλυτικό ρόλο. Όταν μιλάμε για μίντια, χωρίς να υποτιμώ την ευθύνη των δημοσιογράφων, τη θεωρώ σημαντική, πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη και το πρόβλημα επιβίωσης που έχουν οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Μάλιστα. Υποχρεώνονται να γίνονται. Δεν έχει μιλήσει ελαστική. Ο κύριος Δελατόλας και η ώρα είναι 2:15 το πρωί. Το θεωρώ λάθος. Εγώ ξέρεις, παρακολουθώ πολύ ενδιαφέρον πάντα τις εκπομπές σου και ακόμα τέτοια δεν είμαι εδώ. Οπότε μην αγχώνεσαι. Τελευταίος, ήρθε τελευταίος. Θα λοιπόν, μιλήσει. Σωστό. Κυκλοφορεί ένα ωραίο βιντεάκι στο διαδίκτυο όπου είναι δύο τύποι που κουβεντιάζουν και λέει. Α, όχι, σε παρακαλώ, Αντώνη. Σε παρακαλώ. Δώσ' μου μισό λεπτό. Ή το ποτάμι. Δεν είναι γραφτό. Συγγνώμη γιατί το ξέχασα. Η ιστορία με το ποτάμι. Βγήκε ένας, έτυχε εκείνη η συνάδελφό μου, δεν είχε καμία σημασία όμως, και είπε θα κάνω κόμμα. Και ξαφνικά είχαμε μία επικοινωνιακή καταιγίδα. Καταιγίδα επικοινωνιακή. Ώρες αφιερώθηκαν. Είχε ποσοστό για να προβληθεί. Είχε ποσοστό. Συγγνώμη, αυτό πριν φτιαχτεί. Έχουν ιδρυθεί δεκάδες κόμματα. Δεν έχει σημασία αν αξίζουν ή δεν αξίζουν τον κόπο. Δεν πέρασαν ούτε στα ψηλά των εφημερίδων. Εγώ καταλαβαίνω ότι ένα κόμμα πάει στις κάλπες, δοκιμάζεται και αν βρεθεί στην κοινωνία, τότε πραγματικά του δίνεται και η σημασία που πρέπει να έχει. Εδώ είδαμε το αντίστροφο. Εάν δεν κατασκευάζεται όχι πολιτική, αλλά και πολιτικό κόμμα μέσω της μηδιοκρατίας, μέσω της τηλεοπτικής δημοκρατίας, να με συγχωρείτε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν θέλω να αμφισβητήσω τις προθέσεις αυτών οι οποίοι ξεκίνησαν, καλά κάνουν κλπ. Δεν κρίνω προθέσεις αυτές. Κρίνω τον τρόπο που το μηδιακό σύστημα τους αντιμετώπισε. Αμφισβητείτε λοιπόν, η πιθανότητα ο κόσμος να έχει επιβδίσει τόσο πολύ ώστε όντως να είναι συμπαθέστατος. Δεν κρίνω αυτό. Συμπαθέστε την προοπτική ενός κόμματος. Κρίνω τον τρόπο. Σταύρο Θεοδωράκη και κεφαλής. Όχι, όχι, και όχι τους άλλους που βλέπουμε. Δεν κρίνω αυτό. Δεν κρίνω αυτό. Κρίνω τον τρόπο. Την καταιγίδα την επικοινωνιακή. Την επικοινωνιακή. Καταιγίδα επίσης. Θα πω δύο-τρία παραδείγματα. Και ξεκίνησα να πω κάτι για το βιντεάκι. Ένα καταπληκτικό βιντεάκι λοιπόν, όπου είναι δύο τύποι που κουβεντιάζουν με τίτλο «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει» και λέει ένα στον άλλο, ρε εσύ ξέρεις, λέει, είναι τρεις οι πληγές του έθνους. Η πολιτική, οι δημοσιογράφοι και οι γκοντοί. Και λέω, αμάν έπεσα στα τρία τα δύο μέσα. Αυτή την αντίληψη που είναι στο βιντεάκι, την είδαμε στα παιδιά, πέφτουμε εμείς οι ίδιοι, είδα εδώ ενδιαφέρον τοποθετήσεις και ειλικρινά δεν βαρέθηκα ούτε δευτερόλεπτο. Ότι είναι όλοι ίδιοι. Δεν είναι όλοι ίδιοι και είπαν και ορισμένα ενδιαφέροντα παραδείγματα.
Εγώ, εάν με ρωτήσεις τι σου έχει. Και όλα, μάλιστα είπε ο κύριος Δαβαράκης κάτι το οποίο αργήσαμε να το πούμε όλοι. Ότι αυτό το φαινόμενο της αναξιοπιστίας, της σχέσης με τα συμφέροντα κτλ. Είναι πολύ παλιό. Πάντα υπήρχε. Αν δει κανείς τα παραδείγματα. Και πριν τη μεταπολίτευση, εγώ τουλάχιστον διαβάζοντας, αλλά ό,τι έχω ζήσει μετά, υπήρξαν πάντα λίγο και πολύ. Την ημερομηνία των καναλιών, ας πούμε. Τι έγινε τώρα. Τώρα λοιπόν η κρίση έφερε τη χώρα στον πάτο και αυτά βγήκαν στην επιφάνεια. Εμένα, αν με ρωτήσετε, κύριε καθηγητά, και θέλω και στους δυο σας, τι σου έχει κάνει εντύπωση σε αυτή την κρίση. Γιατί έχω αλλάξει κι εγώ πολλές φορές απόψεις. Πριν λίγο τα μισά που είπε ο Κίρτσος. Συμφώνησα και πρέπει να πάρω χάπια. Είναι η υποκρισία. Ξέρετε ότι υπάρχουν κανάλια και τώρα εφημερίδες που είχαν πρωτοστατήσει σε αυτό που είπε ο Σταύρος στην αρχή, ότι το μνημόνιο είναι καλό και κάνουν έρανο για τις επιπτώσεις του μνημονίου. Τι υποκρισία είναι. Έρανο κάνουν ακόμα, τουλάχιστον κάνουν ένα καλό, μαζί με την Εκκλησία. Για το μνημόνιο και τις επιπτώσεις όπου το στήριξαν κατά κόρον από την αρχή. Αυτή είναι έμπρακτος αυτοκριτική. Αυτό είναι φοβερό δηλαδή. Πάντα στα κανάλια. Θέλω να πω στον κύριο Καψή, τον οποίο ως δημοσιογράφο τον συμπαθώ, αλλά ως πολιτικό καθόλου, ότι εγώ διάβαζα και επί των ημερών του τα νέα. Διαφωνούσα με το εξώφυλλο και με την πολιτική γραμμή, αλλά τα νέα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εφημερίδα. Και στα πολιτιστικά της, στα περισσότερα, και στα αθλητικά, και σε ορισμένα, και στον κόσμο. Θα, άρα οι κυκλοφορίες. Δεν συμπαθείτε σαν δημοσιογράφο. Μπα. Το κρατάω. Ναι, είναι ωραία εφημερίδα. Ενώ λοιπόν όμως υπάρχουν, η πολιτική γραμμή είναι εκείνη που χαράζει τα πράγματα. Εκείνη που επηρεάζει πολύ. Και νομίζω ότι εδώ είναι εμφανές ότι υπάρχει η περισσότερη. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι ή στις μεγάλες εφημερίδες, εν πάση περιπτώσει, έχουν υποστηρίξει το μνημόνιο με έναν τρόπο το οποίο είναι σαν να ήταν μονόδρομος. Και είναι σαφές. Και τρομοκρατικός, όπως είπε. Και γι' αυτό και το πληρώνω και ορθώς. Ναι, κύριε Κοντογιώργη. Πάντως στα νέα παραμένουν η πρώτη εφημερίδα, έτσι. Να διευκρινίσω. Η πρώτη εφημερίδα και από τις πολύ καλές. Ένα πράγμα. Η διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων χωρών που είναι σε κρίση. Εκεί επετέφθη συνένεση, διότι την κρίση τη δημιούργησε ο χρηματοπιστωτικός τομέας και ήρθε το κράτος να εξηγιάνει το σύστημα. Εδώ την κρίση τη δημιούργησε το κράτος και όλοι όσοι είναι γύρω του και εξακολουθεί να πολιτεύεται με τον ίδιο τρόπο χωρίς να έχει αλλάξει στο παραμικρό. Η διαχείριση της κρίσης γίνεται με τους ίδιους όρους που έγινε και η κάθοδος στην κρίση. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα το οποίο αφορά και τις πολιτικές δυνάμεις και τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό ήθελα να πω. Μήνυμα που μου στέλνει τώρα ο Νίκος Φελέκης, το ξέρετε όλοι, συνάδελφος, επί πολλά χρόνια διευθυντής του επενδυτή. Μου λέει, ήμουν 20 χρόνια διευθυντής μεγάλης εφημερίδας και μάλιστα με επιρροή στη λεγόμενη διαπλοκή συμφερόντων. Ουδήποτε πολιτικός ή επιχειρηματίας δεν με πήρε για να μου δώσει γραμμή. Ο καθής κρίνεται από τον κώδικα αξιών του, το λόγο και τα γραπτά του. Αρκετά με το αυτομαστίγωμα και τη γενίκευση. Εξίσου κακό στη δημοσιογραφία με τα χαλκία κάνουν και οι φίλοι του λαού. Μικρή διακοπή, μπαίνουμε στο τελευταίο αλλά και πιο ενδιαφέρον κομμάτι της συζήτησης, γιατί θα ακούσουμε τους συμπολίτες μας και τα σχόλιά τους. Στο κύριο Πλοίο έχω χρωστό ένα λεπτάκι και στον κύριο Κουίκ χρωστό ένα λεπτάκι. Θα τα πάρετε μόλις επιστρέψουμε. Έντεκα. Οχτώ. 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 Για τράπεζες, σύμβουλους επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρείες. Έντεκα, οχτώ, οχτώ, οχτώ. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη. Συγγνώμη, το τσαντάκι σας. Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον!
Τώρα μα σου πω ότι πω αναπληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιώς. Label 5 Premium Scotch Whisky. Την Κυριακή με τη Real News. Μικρασιατική κουζίνα. Το βιβλίο της λαογράφου Σούλας Μπόζη που συνέλεξε και παρουσιάζει 200 παραδοσιακές συνταγές από τις χαμένες πατρίδες. Μαζί. Μίκης Θεοδωράκης, τα τραγούδια της εξορίας. Ισπάνιες αυθεντικές ηχογραφήσεις από τα χρόνια της δικτατορίας. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Νέο Renault Clio. Αυτοκίνητο της χρονιάς 2014. Νιώσε τον παλμό του. Νέο Renault Clio. Restart your heart. Από 10.850 ευρώ με δώρο το όφελος απόσυρσης για όλους. Με την εμπιστοσύνη του ονόματος Βίτα Νίθεο Χαράκης. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Από την πηγή και από την καρδιά. Αν θες να μπεις σε μεγάλες περιπέτειες χωρίς να το πληρώσεις ακριβά, ο TTV. Οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες αμέσως μετά τη μεγάλη οθόνη, εδώ. Δυνατές πρεμιέρες, blockbuster και βραβευμένες ταινίες υπόσχονται εκρηκτικές κινηματογραφικές μέρες και νύχτες. Απόλαυσε τις καλύτερες στιγμές του διεθνούς κινηματογράφου, αλλά και πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια σε περισσότερα από 75 ψηφιακά κανάλια. Απόκτησε τώρα το Full Pack του OTE TV μόνο με 21,90 ευρώ το μήνα και δωρεάν όλο τον εξοπλισμό. Γιατί το πάθος σου για ψυχαγωγία είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα.